Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει το SBC μέσα από τη συχνότητα του Attica TV. Είναι 3η 8 Ιανουαρίου του 2019, ντυμένη στα λευκά η Αττική, κυρίως στα βόρεια προάστια, αλλά και στο Ηράκλειο της Αθήνας που βρισκόμαστε πολλά τα προβλήματα. Θέλει προσοχή στους δρόμους. Έχει αποκατασταθεί ωστόσο η κίνηση και στην Εθνική Οδό Εθνών Λαμίας που το πρωί υπήρξε διακοπή, αλλά και στη συγκοινωνία του ηλεκτρικού, όπου μέχρι και τις 7 ώρα το πρωί έφτανε μέχρι την Ειρήνη και καθώς από την Ειρήνη μέχρι την Κηφισιά, λόγω παγετού δεν κινείται η σειρμή του ηλεκτρικού. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε από αυτή τη στιγμή μέχρι και τις 12 το μεσημέρι που θα διαρκέσει η εκπομπή μας, είναι το 211-2700-714 και νομίζω ότι είναι η ώρα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις που έχουν προκύψει το τελευταίο 24ωρο που δεν ήμασταν μαζί σας, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο, στον χώρο των επιχειρήσεων, των επενδύσεων, των αγορών και των χρηματιστηρίων. Euroworking Group την ερχόμενη Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου, εξετάζει τον προϋπολογισμό της Ελλάδος για το 2019. Είναι η πρώτη αξιολόγηση. Ουσιαστικά είναι τα προκαταρκτικά, καθώς η πρώτη αξιολόγηση για το 2019 πρόκειται να γίνει στις 27 Ιανουαρίου, ενώ στις 27 Φεβρουαρίου αναμένεται η χώρα μας να τεθεί στην κρίση του Eurogroup για να δούμε τελικά αν θα είναι επιτυχημένη η πρώτη αξιολόγηση. Περνάμε τώρα στη δεύτερη είδηση. Μετά τις 15 Ιανουαρίου αναμένεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ασχοληθεί και να αξιολογήσει το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια που έχει υποβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Από αυτή θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα και κυρίως τι θα γίνει με αυτό το βραχνά των τραπεζών που είναι τα κόκκινα δάνεια. Ο Όμιλος Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος έχει βέβαια το Κώστα Ναβαρίνο, συγνωρίζετε και είναι και ιδιοκτήτης του κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας του Χίλτον, σχεδιάζει να μετατρέψει τις σουίτες του ιστορικού ξενοδοχείου σε πολυτελείς κατοικίες, μια νέα επένδυση που θα κάνει ο Όμιλος Κωνσταντακόπουλου. Η Eurobank Equities, δηλαδή η θυγατρική χρηματιστηριακή του ομίλου της Eurobank, κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιριών το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία, με τα μερίδια αγοράς. Θα πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά οι ελληνικές χρηματιστηριακές σήμερα είναι 35 στον αριθμό μαζί με τις ιδιωτικές και τις θυγατρικές τραπεζών, όταν πριν από 20 χρόνια ξεπερνούσαν τις 80. Η εταιρεία Petrogas ανακοίνωσε χθες, κυρίες και κύριοι, ότι έλαβε άδεια παροχής ενέργειας από τη ΡΑΕ, τη ρυθμιστική λοιπόν αγορά ενέργειας. Η Κοσμοτέ ανακοίνωσε χθες ότι κατά τη διάρκεια των εορτών της Πρωτοχρονιάς αλλά και των Χριστουγέννων κατέγραψε αύξηση 130% στην κίνηση data στις γιορτές, δηλαδή στον αριθμό των μηνυμάτων που έστειλαν οι πελάτες της Κοσμοτέ. Νέα συνάντηση σήμερα το μεσημέρι στις 12 της ΔΕΗ με τη διοίκηση της Λάρκο για να εξευρεθεί λύση στο χρέος άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ που χρωστάει η Λάρκο προς τη ΔΕΗ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί μια τελική απόφαση γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό το πολύ μεγάλο χρέος. Θυμίζω ότι για χρέος 32 εκατομμυρίων ευρώ κατέβηκαν οι διακόπτες της ΔΕΗ προς τη χαλιβουργική συμφερόντων του ομίλου Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου. Οι διευθύντες σύμβουλοι ξένων πολιτικών εταιριών αξιολογούν το επενδυτικό πλαίσιο στην Ελλάδα σε μια έρευνα που ξεκίνησε τα τελευταία 24 ώρα και θα έχουμε τα αποτελέσματα τις επόμενες εβδομάδες. Θα το παρακολουθήσουμε σαν εκπομπή και θα σας ενημερώσουμε. Η εταιρεία ICAP ανακοίνωσε χθες ότι είναι εκτός στόχων η διείσδυση γενοσίμων φαρμάκων στην Ελλάδα. Πάμε ξανά στη ΔΕΗ, όπου έκανε χθες πρόταση η διοίκηση της εταιρείας για κατάργηση των δημοπρασιών νόμε. Παραμένουμε στη ΔΕΗ, καθώς στις 23 Ιανουαρίου του 2019 βεβαίως θα έχουμε την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών για τις δύο λιγνητικές μονάδες που πολλούνται. Αναφέρομαι στη μονάδα της Μελίτης στη Φλόρινα και της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία. Η εταιρεία Sunlight, συμφερόντων του ομίλου Γερμανού, ανακοίνωσε ότι στις 28 Ιανουαρίου πραγματοποιείται έκτακτη γενική συνέλευση για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Έναντι 8 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων εξαγοράστηκε η εταιρεία Loxo από την Eli Lilly. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το χρηματιστήριο της Αθήνας, το 2018 2 στις 3 μετοχές κατήχαν οι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι ελέγχουν πλέον το 65% της ελληνικής κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ανέρχεται σήμερα στα 46 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στατιστικά στοιχεία, οι ξένοι επενδυτές στη διάρκεια της παρελθούσης οικονομικής χρονιάς κατέβαλαν, δαπάνησαν αν θέλετε, κεφάλαια ύψους 253 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό χρηματιστήριο αγοράζοντας μετοχές, ένα ποσό το οποίο βέβαια είναι μικρότερο από το 2017 που ήταν στα 265 εκατομμύρια ευρώ. Η γερμανική εφημερίδα Faz σε αφιέρωμά της χθες ανέφερε ότι η Follifili Group
παρέσυρε στον κρεμό ολόκληρο το χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε μία τώρα είδηση από το εξωτερικό, αλλάζει γενικό διευθυντή η ιταλική εταιρεία αυτοκινήτου Ferrari με την τοποθέτηση του κυρίου Ματία Μπινότο στη θέση του οδηγού της Ferrari. Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, ένα από τα κορυφαία μουσεία στον πλανήτη, ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια ήταν επισκέπτες στη διάρκεια του 2018. Παραμένουμε στο εξωτερικό, όπου η ιαπωνική εταιρεία αυτοκινήτων Hyundai επενδύει πλέον στη ρομποτική βιομηχανία. Και ολοκληρώνουμε με την δήλωση στελεχών της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία είναι διασφαλισμένη η θέση της Ελλάδος στην καρδιά της Ευρωζώνης. Η δήλωση αυτή έρχεται ουσιαστικά ως απάντηση στην συνέντευξη που είχε δώσει πριν από 2 εβδομάδες στο Βήμα της Κυριακής ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Σιμίτης, ο οποίος είπε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση οικονομίας στην Ελλάδα, αργά ή γρήγορα η χώρα θα αναγκαστεί να ξαναπάει στον ESM, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, και να ζητήσει 4ο μνημόνιο. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και να σας ενημερώσω καταρχάς, το άνοιγμα στο χρηματιστήριο είναι θετικό. Γενικός δείκτης ενισχύεται 0,25% και βρίσκεται σε 622,13 μονάδες, με το τζίρο να ξεπερνάει ελαφρώς τις 500.000 ευρώ. Πάμε να δούμε λοιπόν και να σας ενημερώσω απευθείας τι έχει συμβεί χθες το βράδυ στην Αμερική. Ο Dow Jones λοιπόν έκλεισε με κέρδη 0,42% σε 23.531 μονάδες. Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε επίσης 0,70% και έκλεισε στις 2.549,69 μονάδες, ενώ ανωδικά έκλεισε και το χρηματιστήριο του Nasdaq, που περιλαμβάνει τις ισχυρότερες εταιρείες πληροφορικής τεχνολογίας. Κέρδη στο χρηματιστήριο του Nasdaq χθες 1,26% και έκλεισε σε 6.823 μονάδες, σε επίπεδα που θα ξεκινήσει τη σημερινή ημέρα. Να περάσουμε στο άνοιγμα σήμερα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Ξεκινάμε από τη Φραγκφούρτο, ΖΕΤΡΑ DAX ενισχύεται 0,52% και βρίσκεται στις 10.804 μονάδες. Το Λονδίνο FTSE 100 επίσης ενισχύεται 0,56% και βρίσκεται στις 6.849 μονάδες. Το Παρίσι, ο CAC 40, κερδίζει 0,73% και διαπραγματεύεται στις 4.573 μονάδες. Το Άμστερνταμ έχουμε άνοδο 0,55% με την τιμή του γενικού δείκτη στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας στις 494,45 μονάδες. Στην Ισπανία τα κέρδη του ισπανικού δείκτη είναι της τάξεως 0,67%, 8.835 μονάδες, ενώ στην Ιταλία έχουμε κέρδη 0,88% στο χρηματιστήριο του Μιλάνο, με το τοπικό δείκτη να είναι στις 19.120 μονάδες. Να περάσουμε και σε άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, ο τοπικός δείκτης ενισχύεται 0,64% και είναι στις 3.362 μονάδες. Στο Όσλο έχουμε κέρδη 0,63% και εκεί ο τοπικός δείκτης βρίσκεται στις 1.449 μονάδες, ενώ στη Μόσχα, στο χρηματιστήριο εκεί, έχουμε μια μικρή υποχώρηση τοπικού δείκτη RTSI, υποχωρεί 0,02% και διαπραγματεύεται στις 1.117,89 μονάδες. Επίσης, στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, δεν έχει ανοίξει εκεί ακόμη το χρηματιστήριο. Και να περάσουμε ευθύς αμέσως τώρα στις ασιατικές αγορές. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι καταρχάς το κλείσιμο στο χρηματιστήριο του Τόκιο είναι της τάξης αυτή τη στιγμή που βλέπω συν 0,82% έκλεισε ο Νικέι, 20.204 μονάδες. Στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, ο τοπικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,69%, 5.722 μονάδες. Στην Κίνα, ο τοπικός δείκτης Α50 έκλεισε με πτώση 0,32%, 10.447 μονάδες. Στη Σαγκάη, ο τοπικός δείκτης υποχώρησε 0,29% και έκλεισε 350,86 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης 50 έκλεισε με κέρδη 0,1%, 25.862 μονάδες, ενώ στην Ταϊβάν είχαμε μικρή υποχώρηση τοπικού δείκτη 0,28%, 9.563,60 μονάδες. Να περάσουμε τώρα στο χώρο των εμπορευμάτων. Να σας πω ότι σήμερα παρατηρείται μια μικρή αποκλιμάκωση ρευστοποίηση στο συμβόλαιο παραγωγών του χρυσού. Υποχωρεί 0,49%, είναι στα 1.283,55 δολάρια ανά ουγγιά, αλλά παραμένει σε υψηλά των τελευταίων 7 μηνών. Από τον Ιούνιο του 2018 είναι τα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα η τιμή του συμβολέου παραγόγων του χρυσού. Ο Άργυρος είναι στα 15,615 δολάρια, υποχωρεί 0,89%. Ο Χαλκός 2.632 δολάρια ο τόνος, να σας πω ότι υποχωρεί 0,19%. Το αργό πετρέλαιο συνεχίζει και σήμερα ανωδικά με κέρδη 0,14, βρίσκεται 48,59 δολάρια το βαρέλι. Το Brent κερδίζει 0,33% και βρίσκεται στα 57,52 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο 3,03 δολάρια ανά ατμόσφαιρα
ενισχύεται 1,56%. Το αμερικανικό σιτάρι 517,88 δολάρια το μπούσελ κερδίζει 0,29%. Ενώ και το μίνι αλουμίνιο έχουμε υποχώρηση 0,42%. Βρίσκεται στα 1.879 δολάρια ο τόνος. Να περάσουμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει και στην αγορά των νομισμάτων. Ευρώ-δολάριο 1,1446, υποχωρεί το ευρώ 0,25%. Ευρώ-ελβετικό φράγκο 1,1233 και εδώ το ευρωπαϊκό νόμισμα υποχωρεί 0,05%. Έχουμε αγγλική στερλίνα με αμερικανικό δολάριο 1,2759 ισοτιμία. Εδώ η αγγλική στερλίνα υποχωρεί 0,15. Ευρώ αγγλική στερλίνα 0,8967. Εδώ το ευρώ υποχωρεί 0,08%. Ευρώ με το ρωσικό ρούβλι ισοτιμία στα 76,8254. Εδώ υποχωρεί το ευρώ 0,54%. Αμερικανικό δολάριο με το ιαπωνικό γεν ισοτιμία στα 108,95. Εδώ ενισχύεται το ευρώ 0,23%. Και το αμερικανικό δολάριο, με συγχωρείτε, και ευρώ αμερικανικό αυστραλέζικο δολάριο ισοτιμία στο 1,6060, κέρδη 0,04%. Ήρθε η ώρα να δούμε όμως και τι συμβαίνει και στο θέμα των ελληνικών κρατικών ομολόγων, αφού σας πω ότι 18 Ιανουαρίου θα είναι η πρώτη αξιολόγηση Standard & Poor's για την ελληνική οικονομία. Θα ακολουθήσει 8 Φεβρουαρίου η επόμενη αξιολόγηση από τον Νίκο Φιτς και την 1η Μαρτίου θα ακολουθήσει και ο τρίτος διεθνής ελεκτικός οίκος, ο οποίος θα αξιολογήσει την Ελλάδα. Να δούμε βέβαια εάν θα προχωρήσουν στις αξιολόγησεις, καθώς αυτή τη στιγμή τα πάντα παραμένουν παγωμένα, όπως είναι και οι καιρικές συνθήκες στο περισσότερο κομμάτι της Ελλάδος, καθώς η κυβέρνηση έχει παγώσει τις μεταρρυθμίσεις και αυτό βέβαια αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον χώρο των κρατικών ομολόγων. Έχουμε λοιπόν την εξής εικόνα. Το μηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο έχει απόδοση, αυτή που σας μιλάω, 1,370%, ενισχύεται 2,24% σε σχέση με χθες. Το τριμηνιαίο κρατικό ομόλογο έχει απόδοση 1,400%, ενισχύεται επίσης 0,72% σε σχέση με χθες. Αντίθετα τώρα, το εξαμηνιαίο κρατικό ομόλογο διαπραγματεύεται στο 1,42% και υποχωρεί 0,02% σχέση με χθες. Το πενταετές ελληνικό κρατικό ομόλογο, και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον γιατί πιθανότητα η κυβέρνηση του κ. Τσακαλώτος θα πάμε σε μια έκδοση πενταετούς ελληνικού ομολόγου, πιθανότητα μέσα στο Φεβρουάριο αξίας 2 δις ευρώ. Το πενταετές η απόδοση είναι 3,295%, υποχωρεί σχέση με χθες 0,24%. Το δεκαετές ελληνικό ομόλογο έχει υποχωρήσει από τα 4,4%, είναι στα 4,373%, υποχωρεί 0,23% σχέση με χθες. Το 15ετές ελληνικό ομόλογο έχει απόδοση 4,79% και υποχωρεί 0,06% σχέση με χθες. Το 20ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται στα 5,04% και υποχωρεί 0,16% σε σχέση με χθες, ενώ το 25ετές ελληνικό κρατικό ομόλογο διαπραγματεύεται στο 5,102% και υποχωρεί 0,04% σε σχέση με χθες. Αυτές είναι μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες εξελίξεις. Αυτή είναι η εικόνα από όλα τα διεθνή χρηματιστήρια στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία. Αυτή είναι η εικόνα από το χώρο των νομισμάτων. Αυτή είναι η εικόνα από το χώρο των εμπορευμάτων. Σήμερα, λοιπόν, που έχουμε 3η, 8 Ιανουαρίου του 2019. Το ελληνικό χρηματιστήριο, όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχει ξεκινήσει με κέρδη της τάξης του 0,27% σε 622,29 μονάδες, με τον τζίρο μετακόπων και βασάνων και ασθμένοντας φτάνει τα 600.000 ευρώ. Και σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε το πρώτο βίντεο της ημέρας που αφορά ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έγινε πριν από λίγο καιρό της Global Link αναφορικά με το θέμα των επιχειρήσεων. Παρακαλώ να δούμε το σχετικό βίντεο. Το 4ο Mysteries Open and Customer Satisfaction Forum που διοργάνωσε η Global Link, διακεκριμένα στελέχη του επαγγελματικού αλλά και ακαδημαϊκού χώρου της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρουσίασαν ερευνητικές μεθόδους με στόχο την επίτευξη της πλέον ολοκληρωμένης εμπειρίας πελάτη. Κοινός άξονας όλων των ομιλιών ήταν το Mysteries Open και οι εφαρμογές του. Μια ιδιαίτερη μέθοδος αξιολόγησης της επαφής του πελάτη με την εταιρεία σε πραγματικό χρόνο μέσω εξειδικευμένων ερευνητών. Στην έναρξη της εκδήλωσης απίθυνε χαιρετισμό ο Διευθύνων Σύμβουλος της Global Link, κ. Κώστας Ιγαλός, ενώ κατά τη διάρκεια χαιρέτησε από το βήμα και ο κ. Φρανκ Τιμπό, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών. Έχουμε διαπιστώσει τα 30 χρόνια που λειτουργεί η εταιρεία μας ότι παίρνει όλο και μεγαλύτερη σημασία η εμπειρία του πελάτη, η ικανοποίηση του πελάτη. Γι' αυτό αποφασίσαμε για τέταρτη χρονιά, το είχαμε ξανακάνει το 8, το 10, το 13 και φέτος, να κάνουμε ένα συνέδριο το οποίο επικεντρώνεται σε αυτό το θέμα. Τώρα πλέον τα περισσότερα προϊόντα και οι περισσότερες υπηρεσίες βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Επομένως αυτό που θα κερδίσει τον πελάτη, που θα τον κάνει να μείνει πιστός και να αυξήσει τις συναλλαγές του με μια εταιρεία, είναι η άριστη εξυπηρέτηση. Οπότε όλο και περισσότερες εταιρείες δίνουν το βάρος τους σε αυτό.
Όπως είπε και ο καθηγητής που μίλησε, παλιότερα πήγαινε σε ένα κατάστημα και σε κοιτάγανε αφιψηλού. Τώρα τρέχουν όλοι να σε εξυπηρετήσουν. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κλίμα μεγαλύτερης αισιοδοξίας τώρα. Αυτό το έχουμε δει και από την πλευρά του καταναλωτή, αλλά και σε πάρα πολλές έρευνες που κάνουμε μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους, από banking μέχρι marketing, διαφήμιση, εκπαίδευση. Γενικά διαφαίνεται ένα κλίμα αισιοδοξίας. Οπότε θεωρώ ότι τα πράγματα υπάρχει το υπόβαθρο ώστε να πάνε τα πράγματα προς το καλύτερο, εφόσον υπάρξει και κατάλληλη υποστήριξη από το κράτος. Η πρόεδρος του MSPA Ευρώπης και Αφρικής, κυρία Jill Spencer, και ο κύριος Andy Firth, Mystery Shop. Συνεχούς βελτίωσης της αξιοπιστίας, καθώς και των πρακτικών των εταιριών, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη. Η συμπεριφορά του καταναλωτή έχει αλλάξει λόγω της ψηφιακής εποχής, πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο σε ολόκληρη την ιστορία του ανθρώπου. Αν ρίξεις μια ματιά στα high street καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, θα δεις πως περνούν μια δύσκολη φάση, τώρα που ο κόσμος όλο ένα και περισσότερο φαίνεται να προτιμά τις ηλεκτρονικές αγορές. Και αυτό φυσικά έχει δώσει το κίνητρο στους καταστηματάρχες να αναζητήσουν καινοτόμους τρόπους ώστε να προσελκύσουν και πάλι τους πελάτες. Ο ρόλος και ο στόχος μας σαν εταιρεία είναι να βοηθάμε brands με παρουσία στο λιανεμπόριο να διακρατούν το πελατολόγιο τους στα φυσικά τους καταστήματα και να προσφέρουμε λύσεις ως προς το πώς να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη μέσα σε αυτά σε σύγκριση με τα e-shops. Τα οποία φαντάζομαι πως και στην Ελλάδα δείχνουν να παίρνουν το προβάδισμα στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Παράλληλα, τονίστηκε πως η ικανοποίηση του πελάτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα των υπηρεσιών που η εκάστοτε εταιρεία παρέχει. Όπως υποστήριξε ο κύριος Γιώργος Αυλονίτης, πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, αφοσιωμένος πελάτης είναι εκείνος που μένει όχι μόνο ικανοποιημένος, αλλά και ενθουσιασμένος. Σίγουρα έχει αλλάξει η συμπεριφορά, η ψηφιακή οικονομία αλλάζει αναγκαστικά αυτές τις συμπεριφορές και όπως συζητήθηκε και στο συγκεκριμένο φόρουμ, το διαδίκτυο έχει αυξήσει 10 φορές τον ανταγωνισμό μεταξύ των καταστημάτων. Πρέπει συνεχώς να μελετάμε την αγοραστική συμπεριφορά και την αγοραστική εμπειρία του πελάτη και παράλληλα να προσπαθούμε να δημιουργούμε όχι μόνο αυτό που λέμε ικανοποιημένους πελάτες, αλλά ενθουσιασμένους πελάτες. Σίγουρα έχει επηρεαστεί το καλάθι της νοικοκυράς, σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει οι επιχειρήσεις να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη, όλες οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις και νομίζω το κάνουν. Διεξάγοντας έρευνες αγοράς, όπως για παράδειγμα και σήμερα το σημερινό φόρουμ που αναφέρεται και στο Mystery Shopping, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά ότι ο καταναλωτής πλέον έχει γίνει πάρα μα πάρα πολύ απαιτητικός, άρα όλη του αυτή η αλλαγή, όπως έλεγε και προηγουμένως, στη συμπεριφορά θα πρέπει να την καταγράφουν οι επιχειρήσεις και να προσπαθούν όλη αυτή την αλλαγή της συμπεριφοράς να την μετουσιώνουν σε στρατηγικές και πολιτικές που θα φέρουν τον πελάτη, τον καταναλωτή στα καταστήματά τους. Μέρος στην εκδήλωση έλαβε και ο πρόεδρος του Ιτρίκαλα, κύριος Ιωάννης Κοτούλας, ο οποίος κατά την ομιλία του παρουσίασε τα άλματα που έχει κάνει ο Δήμος Τρικαίων, μεταξύ άλλων στον τομέα της εξυπηρέτησης των δημοσίων υπηρεσιών. Με τιμά το γεγονός που μας παρουσιάζουν έτσι. Είναι μια ομαδική δουλειά που δεν θέλει κόπο, θα έλεγα, θέλει τρόπο. Θέλει πολύ, πολύ, πολύ δουλειά. Θέλει να μάθεις να ακούς, καταρχήν, και κατά δεύτερον να προσπαθείς να βρεις τους κατάλληλους τρόπους, ανάλογα την περίπτωση, για να λύσεις τα προβλήματα. Είτε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, είτε με τη βοήθεια του μυαλού, είτε με συνδυασμό αυτών των δύο. Η τοπική κοινωνία έχει ένα πολύ καλό εκεί. Είναι μια πολύ ανοιχτή πόλη, πολύ έξυπνη πόλη, θα έλεγα. Με έξυπνους ανθρώπους που καταλαβαίνουν ποιο είναι το συμφέρον τους και είναι ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις, σε νέα δεδομένα και σε νέους τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων τους και σε νέες λύσεις αυτών. Το παρόν έδωσαν επίσης, μοιραζόμενοι το βήμα, ο κύριος Αντώνης Μακρής, πρόεδρος ΕΛΠΕ, οι κύριοι Γιώργος Κουριδάκης και Ηλίας Κορδάς και η κυρία Στεφανία Δαμάτης Global Link, ο κύριος Πάρης Γαλάνης από τα Supermarket My Market, καθώς και η κυρία Βιβί Χωριανοπούλου της Card Link.
Τον επίλογο της εκδήλωσης έδωσε ο κύριος Σιγαλός με τις 10 εντολές του Mystery Shopping. Σε 9 μέρες από σήμερα θα πρέπει λογικά να ενταχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Οδηγία για τα επαγγελματικά ταμεία. Θα δούμε το σχετικό βίντεο. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Prudential Bima Rios & Partners παρουσίασε τη νέα οδηγία για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel. Η νέα οδηγία αναμένεται να πάρει και τη μορφή νόμου μέσα στους πρώτους μήνες του 2019 και να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, αντικαθιστώντας τον τρέχοντα νόμο για τα ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης. Τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει η νέα οδηγία είναι η θεσμοθέτηση και η υποχρεωτικότητα στην υλοποίηση για κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, των λειτουργιών αναλογισμού, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κανόνων για τις επενδύσεις, αλλά και κανόνων για την υποχρεωτική παροχή πληροφόρησης προς τα μέλη ενός ταμείου, είτε τα δυνητικά που επιθυμούν να λάβουν γνώση για το τι είναι το ΤΕΑ που τους προτείνεται να συμμετάσχουν, είτε για τα ενεργά μέλη που έχουν σαφώς αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης. Η νέα οδηγία 2341 του 2016 είναι η συνέχεια της παλαιότερης οδηγίας του 2003. Ουσιαστικά έρχεται να ενισχύσει το πλαίσιο διαφάνειας και εποπτείας που υπάρχει σήμερα για τα επαγγελματικά ταμεία, εκτός ότι καθιερώνει μια σειρά λειτουργιών που από εδώ και πέρα πρέπει να ακολουθούν τα ταμεία με βάση τον νόμο, όπως ο αναλογισμός, η διαχείριση κινδύνου, εσωτερικός έλεγχος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής και άλλες παρόμοιες καθημερινές και εποπτικές λειτουργίες. Το πιο σημαντικό που φέρνει είναι ότι πια με βάση τον νόμο πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πληροφόρηση προς τα μέλη μέσω της δήλωσης συνταξιδοτικών παροχών, όπως ονομάζεται μέσα στην οδηγία. Η δήλωση αυτή συνταξιδοτικών παροχών έχει να κάνει με μια σειρά πληροφοριών που πρέπει να δίνονται είτε στα μέλη τα οποία δυνητικά θέλουν να μπουν σε ένα ταμείο, είτε στα μέλη που είναι ήδη σήμερα μέσα στο ταμείο, είτε στους δικαιούχους των παροχών αυτών των ταμείων. Ουσιαστικά κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής, το κάθε μέλος θα παίρνει μια πλήρη ανάλυση όσον αφορά τις επενδύσεις που υπάρχουν μέσα στο ταμείο, καθώς και μια ατομική αναλογιστική μελέτη για τον καθέναν, που να προβλέπει την παροχή που θα έχει την στιγμή της συνταξιοδότησης και μάλιστα με σενάρια, δηλαδή αισιόδοξο, απεσιόδοξο και ούτω καθεξής. Συμπεριλαμβάνει μέσα στοχαστικότητες, επιτόκια, πίνακες θνησιμότητας, πολλά πράγματα ενδιαφέροντα. Ουσιαστικά είναι ένα βήμα προς τα μπροστά, καθώς ενισχύει πάρα πολύ τη διαφάνεια και την εποπτεία. Και όλα αυτά ηλεκτρονικά και μέσα από το site που υποχρεωτικά το κάθε ταμείο πρέπει να έχει. Μάλιστα έρχεται σε ένα σημείο η οδηγία να κάνει ακόμα ένα πολύ σημαντικό βήμα, κάτι το οποίο δεν το κάνει η κοινωνική ασφάλιση, καλύτερο να το κάνουν τα επαγγελματικά ταμεία. Ουσιαστικά σε αυτή την πρόβλεψη πρέπει να ενσωματώσουν όσο γίνεται και την πρόβλεψη των δικαιωμάτων από την κοινωνική ασφάλιση, ώστε το μέλος στο τέλος να έχει τη συνολική εικόνα το τι πρόκειται να έχει από την κοινωνική ασφάλιση και από το επαγγελματικό ταμείο και έτσι να μπορεί να πάρει αποφάσεις με βάση την σωστή πληροφόρηση. Εντός της οδηγίας προβλέπεται η διευκόλυνση και των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούν να γίνουν παράλληλα διάφανα και με ασφάλεια για τα μέλη. Τα μεγαλύτερα εμπόδια στη διασυνοριακή δραστηριότητα είναι οι διαφορές στην εθνική, κοινωνική και εργατική νομοθεσία. Πανευρωπαϊκά, οι πολίτες βασίζονται όλο ένα και περισσότερο σε επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές, ώστε να συμπληρώσουν άλλες συνταξιοδοτικές παροχές. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κύριος Κωνσταντίνος Νικολάου, ανέφερε πως η διαφάνεια και η εποπτεία είναι η πρωταρχική προτεραιότητα όταν μιλούμε για παρόχους που αναλαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές, όπως είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Τόνισε πως ένα ανθεκτικό συνταξιοδοτικό σύστημα περιλαμβάνει μεγάλο φάσμα προϊόντων, ποικιλομορφία ιδρυμάτων, καθώς και αποτελεσματικές αποδοτικές εποπτικές πρακτικές. Κλείνοντας την παρουσίαση της νέας οδηγίας, ο κ. Νικολάου ανέφερε πως τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι απαραίτητο συστατικό αυτού του συστήματος και πως η διασφάλιση αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης είναι μεγάλη σημασία για την κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων και την προστασία μελών και δικαιούχων. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το κεντρικό ρολόι του SBC εδώ στο Ηράκλειο της Αθήνας δείχνει 2 λεπτά μετά τις 11 το πρωί και πριν από λίγα δευτερόλεπτα ανακοινώθηκε ότι αποκαταστάθηκε το δρομολόγιο Ειρήνης Κηφισιάς στον ηλεκτρικό, ο οποίος παρέμεινε κλειστό λόγω παγετού. Συνεπώς, όλη η γραμμή Πειραιάς Κηφισιά διεξάγεται κανονικά.
Έχουμε δεχτεί αρκετά τηλέφωνα από τηλεθεατές αναφορικά με τα ελληνικά πετρέλαια και γιατί δεν έχουν πληρώσει τόκους από το καλοκαίρι. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι στη διαδικασία ο Διεθνής Διαγωνισμός των Ελληνικών Πετρελαίων. Αναμένεται μέσα στο Φεβρουάριο να δούμε τελικά ποιος θα αποκτήσει το 50,1%. Ωστόσο, εάν πραγματικά υπάρχει τέτοιο θέμα για τους μετόχους, καλό θα είναι να απευθύνεστε στο Τμήμα Μετόχων των Ελληνικών Πετρελαίων, ώρες γραφείου, για να σας απαντήσουν. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση από την εταιρεία. Δεν ξέρω αν είναι μεμονωμένα τα προβλήματα, αν δεν έχουν δοθεί οι τόκοι για ορισμένους μετόχους στις επενδυτικές τους μερίδες. Καλό θα κάνετε λοιπόν να τηλεφωνείτε στα Ελληνικά Πετρέλαια και από εκεί να μπορέσετε να πάρετε την οποιοδήποτε απάντηση. Το ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί το καλό κλίμα, μίζερο μεν, που επικρατεί στην Ευρώπη. Ο γενικός δείκτης, βλέπετε και εσείς στις οθόνες σας, ενισχύεται κοντά στο 0,30%. Ο τζίρος αυτή τη στιγμή ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην πρώτη θέση των μετοχών με τα υψηλότερα κέρδη συναντούμε την εταιρεία βιομηχανίας Μαρμάρων Ικτίνος με κέρδη 2,01%, διαπραγματεύεται στα 4,57 ευρώ. Η τράπεζα Πειραιώς ενισχύεται 4,05, είναι στα 0,77 ευρώ. Η Ντραλότ κέρδη 1,68% βρίσκεται στα 0,4830 ευρώ. Η Εθνική καταγράφει κέρδη 1,21, είναι στα 1,08 ευρώ, ενώ έχουμε κέρδη και για την Αλφα Μπανκ, άνοδος 0,54, η μετοχή της Αλφα Μπανκ διαπραγματεύεται στο 1,1120 ευρώ. Η Eurobank επίσης κερδίζει 0,87% και βρίσκεται στα 0,52 ευρώ. Η ΕΙΑΘ ενισχύεται 0,61% στα 4,96 ευρώ, ενώ έχουμε και για το Ιασό κέρδη 0,79%, η μετοχή βρίσκεται στα 1,2750 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες, θα συναντήσουμε την Aegean Airlines, υποχωρεί 1,37 στα 7,20 ευρώ. Να πούμε ότι η Aegean Airlines σχεδιάζει, αν θέλετε, για την άλλη θηγατρική, βέβαια την Νότου Ελλάς, να βγάλει κάποιο ομόλογο εταιρικό, αλλά νομίζω ότι είναι χειρότερη περίοδος και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή σε επίπεδο χρηματιστηρίου και κεφαλαγοράς. Τα πράγματα παραμένουν στάσιμα, να κυλήσει εξάλλου λίγο Ιανουάριος για να δούμε τελικά πώς θα είναι και το κλίμα στο χρηματιστήριο. Να πούμε ότι επίσης έχουμε πτώση για τη μετοχή της Quest Συμμετοχών, εταιρεία συμφερόντων του σημερινού Προέδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Θόδωρου Φέτση. Η μετοχή της Quest υποχωρεί 0,76%, κυρίες και κύριοι, και βρίσκεται στα 13,05 ευρώ. Σε αυτό το σημείο, να δούμε το εταιρικό αποτύπωμα της Interamerican, μία εκ των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρεών της Ελλάδος, όπως εκφράστηκε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου, όπου παραβρέθηκε το συνεργείο του SBC και η συνάδελφος η Μαρία Χατζησταυρίδη. Να δούμε παρακαλώ το σχετικό βίντεο. Δήλωση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος πραγματοποίησε στις 18 Δεκεμβρίου η Interamerican με θέμα την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης εταιρείας για τα έτη αναφοράς 2016-2017. Στο δεύτερο μέρος αναπτύχθηκε συζήτηση αναφορικά με το νέο οικουμενικό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το μέρος συζητήθηκαν οδηγίες, κατευθυντήριοι κώδικες, πρωτοβουλίες, προτεραιότητες και πρότυπα σχετικά με την πληροφόρηση για μη χρηματοοικονομικά στοιχεία. Ο κύριος Γιάννης Καντόρος, διευθύνων σύμβουλος της Interamerican, προλόγησε την παρουσίαση της έκθεσης και επισήμανε την επιδίωξη της εταιρείας να διατηρήσει σταθερή την πορεία της στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Το θέμα της εταιρικής ευθύνης και της βιωσιμότητας των εταιριών νομίζω ότι έχει μπει για τα καλά στην ατζέντα όλων των μεγάλων εταιριών και φυσικά της Interamerican. Μιλάμε για ενεργούς πολίτες και μιλάμε για ενεργές εταιρείες στο κοινωνικό γίγνεσθε. Η έννοια της βιωσιμότητας είναι άρρηκτα συνδεμένη με την κερδοφορία και εδώ έχουμε καλά αποτελέσματα, θέλετε, για την εταιρεία μας. Στην προσφορά αξίας στην κοινωνία με ένα πολύπλευρο πρόγραμμα που ακολουθούμε με συνέπεια εδώ και χρόνια. Στο να έχεις ικανοποιημένους και δημιουργικούς εργαζομένους. Και εδώ η εταιρεία έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αναδειχθούν όλα τα ταλέντα και οι δημιουργικές ικανότητες των εργαζομένων μας. Και προφανώς και με οικονομική συνεισφορά στα αποτελέσματα των μετόχων που και εδώ η Interamerican μετά από αρκετά χρόνια έχει αρχίσει μια ικανοποιητική μερισματική πολιτική προς τους μετόχους της. Άρα μέσα από την ισορροπία και μέσα από τη δυνατότητα να δώσουμε κάτι σε όλους τους stakeholders προχωράμε με αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον. Ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Υπευθυνότητας της Interamerican, παρουσίασε την έκθεση τονίζοντας πως είναι η 8η στη σειρά από το 2008, η οποία εκφράζει ένα ισχυρό συμβόλαιο σχέσης του οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέλη και εστίασε ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση της υπευθυνότητας στην εταιρική στρατηγική. Κινηθήκαμε εντός στόχων ως προς τα αποτελέσματα και αυτό δημιουργεί μια ακόμα προϋπόθεση βιωσιμότητας για την εταιρεία, γιατί η κερδοφορία είναι μια παράμετρος
ουσιαστική για την βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης. Στο δεύτερο μέρος διατυπώθηκαν θέσεις για το τι, το πώς και το γιατί, καθώς και για σημερινές τάσεις σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη λογοδοσία. Η Μαρία Αλεξίου, ως πρόεδρος του CSR Ελλάς, τόνισε μεταξύ άλλων πως ο διάλογος με τους συμμετόχους πρέπει να αποτελεί μια συνεχή διεργασία αξιολόγησης και εμπλουτισμού της στρατηγικής για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. Η εταιρική κοινωνική στην Ελλάδα έχει αποκτήσει πολύ γερές ρίζες. Στα 18 χρόνια που υπάρχει το CSR Ελλάς, έχει εμπεδώσει στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα την ανάγκη για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και όλο και περισσότερο περνάει σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι εξελίξεις από εδώ και μπρος όμως εστιάζουν κυρίως στην συμβολή του επιχειρηματικού κόσμου στο μεγάλο project για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την Ατζέντα 2030. Και πλέον οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα πρέπει και αυτές να είναι συνδυασμένες με κάποιον από τους στόχους. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι σε περίπου 50 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει η νέα συνάντηση των δύο διοικήσεων της ΔΕΗ με τη ΛΑΡΚΟ. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Η ΛΑΡΚΟ οφείλει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ σε ρεύμα στην ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πιέζει να υπάρξει μια ρύθμιση. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση εκ μέρους του αρμόδιου υπουργού, του κ. Σταθάκη, καθώς δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το δυσβάστακτο βάρος που έχει η ΛΑΡΚΟ απέναντι στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πιέζει, έκανε κάτι, μια αντίστοιχη κίνηση και με τη Χαλιβουργή που κατέβασε τους διακόπτες στα τέλη του 2018 και έκλεισε έτσι ο ιστορικός κύκλος μιας από τις πιο ιστορικές βιομηχανίες της Χαλιβουργικής. Σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε τι δηλώσεις είχε κάνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Αγοραστός, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της ΣΚΕΔΕ που έγινε το Δεκέμβριο, αναφερόμενος γενικότερα στα προβλήματα που υπάρχουν αλλά και στις προοπτικές αναφορικά με τις περιφέρειες. Θυμίζω βέβαια ότι η φετινή χρονιά είναι χρονιά εκλογών και για τους Περιφερειάρχες. 26 Μαΐου θα έχουμε πλέον νέους Περιφερειάρχες σε όλη τη χώρα. Ας δούμε λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του Attica TV ο κ. Αγοραστός. Απλή αναλογική. Είναι fake απλή αναλογική του δεύτερου γύρου. Εμείς είπαμε από την αρχή, ή κάνετε απλή αναλογική πρώτου γύρου, αυτή που θέλει ο λαός, που είναι ανώθευτη, η ακιδημόνευτη, η δημοκρατική, η πραγματική του δεύτερου γύρου, είναι μια αναλογική, όχι απλή, είναι σύνθετη και είναι συναλλακτική. Και αυτό φοβάται ο κύριος Καμίνης, ο οποίος είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, έμπειρος και αυτοδιοικητικός, αλλά έμπειρος και πολιτικός. Φοβάται και άλλωστε, το ξέρετε, ότι η απλή αναλογική, έτσι όπως γίνεται των δύο γύρων, εγώ σας λέω του πρώτου γύρου, θέλω απλή αναλογική, αλλά απλή αναλογική ανώθευτη, ακιδημόνευτη, καθαρή, της πρώτης Κυριακής. Η δεύτερη Κυριακή δημιουργεί συνθήκες συναλλαγής και θα μπορούν με λίγα αυτοί οι ολιγάρχες ή οποιοδήποτε άλλοι να δημιουργούν με λίγες μικρές χορηγίες, να δημιουργούν έθραυστες και περιστασιακές ισορροπίες και Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στο ίδιο συνέδριο της ΣΚΕΔΕ είχε και η ομιλία του Δημάρχου Ασπροπύργου, του κ. Μελετίου, ο οποίος ουσιαστικά ανέφερε όλα τα προβλήματα τα οποία πραγματικά υπάρχουν σήμερα για έναν από τους πιο δυναμικούς δήμους στην Ελλάδα, τον Ασπρόπυργο, όπου βέβαια εκεί υπάρχει και μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Μιλάω για την επένδυση στο θριάσιο πεδίο, όπου όταν ολοκληρωθούν όλα τα πράγματα και όλες οι υποδομές, ήδη πρόσφατα ο Όμηρος Μυτιλινίου ανέλαβε την υποδομή του θριασίου με ένα έργο της τάξης των 190 εκατομμυρίων ευρώ, πρόκειται να δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας, τη στιγμή που 10.000 θέσεις εργασίας είναι προγραμματισμένες να δημιουργηθούν όταν και αν ξεκινήσει η επένδυση στο ελληνικό. Να δούμε παρακαλώ ένα μέρος της ομιλίας του κυρίου Μελετίου στην κάμερα του Attica TV. Στο βήμα του τελευταίου τακτικού συνεδρίου της ΣΚΕΔΕ πριν τις εκλογές, ανέβηκε ο Νικόλαος Μελετίου, δήμαρχος Ασπροπύργου και πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας της Ένωσης. Οι συνέργειες των Δήμων σε περιφερειακό επίπεδο ως απαραίτητο σκαλοπάτι της πορείας προς μια κοινωνική οικονομία προτάθηκαν μεταξύ άλλων στην ομιλία του κυρίου Μελετίου. Όσον αφορά την κοινωνική οικονομία, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε τους βραδείς ρυθμούς ανάπτυξής της, που οφείλονται εν πολλοίς στο γεγονός ότι οι προτάσεις μας ως Επιτροπή και ως ΣΚΕΔΕ δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής. Εμένουμε στις προτάσεις μας και συγκεκριμένα. Στη δημιουργία ενός δικτύου Δήμων για την κοινωνική οικονομία, αναπτύσσοντας συνέργειες σε περιφερειακή κλίμακα, το οποίο μπορεί να καλλιεργήσει την απαραίτητη κοινωνική διαβούλευση αλλά και το θεσμικό υπόβαθρο για να προχωρήσουν διαδικασίες. Στη δημιουργία εργαλειοθήκης για την καλύτερη διαχείριση και ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, πρόβλεψη, mentoring και training.
Οι Δήμοι πρέπει να δράσουν μόνοι τους και να μην περιμένουν από το συγκεντρωτικό κράτος να πάρει πρωτοβουλίες για την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση, τόνισε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου. Η λύση είναι μέσω των Δήμων, αφού ενημερώσουμε τον κόσμο, τους πολίτες, και όπως είδατε στην πρότασή μου, μπορούμε να το κάνουμε και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δίδονται. Βέβαια, στο νόμο για την κοινωνική οικονομία, οι προτάσεις της ΚΕΔΕ, της Επιτροπής μας που υιοθέτησε και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, δεν εισακούστηκαν, αλλά δεν πάβει όμως να έχουμε ένα νόμο που μας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε τον πληθυσμό μας ώστε να ασχοληθεί και να βρει διέξοδο από την ανεργία. Δεν μπορεί να απουσιάζει η τοπική αυτοδιοίκηση από το σχεδιασμό του Υπουργείου, του φορέα της κεντρικής κυβέρνησης για τις πολιτικές απασχόλησης στη χώρα. Κάθε τόπος έχει τις δικές του ανάγκες. Κάθε τόπος θα πρέπει να προτείνει στο Υπουργείο πώς σκέπτεται αυτός να λυθεί το τοπικό πρόβλημα της ανεργίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού ξεχωρίζει για την εγκύτητά της στον πολίτη και καλείται να παίξει ενεργό ρόλο στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που τον απασχολούν. Στα θέματα της απασχόλησης τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούμε πλέον απαραίτητη τη θεσμοθετημένη περιγραφή του ρόλου των ΟΤΑ πρώτου βαθμού στο χάρτη της απασχόλησης της χώρας. Απαιτούμε θεσμικό προγραμματικό πλαίσιο στο οποίο θα περιγράφεται σαφώς η εμπλοκή των Δήμων στην εξειδίκευση πολιτικών απασχόλησης ανάλογα με τις κατατόπους ανάγκες. Η λειτουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών απασχόλησης σε κάθε Δήμο που δύναται ή επιθυμεί να αναπτύξει. Η μεταφορά των γραφείων του ΑΕΔ που είναι χωροθετημένα σε τοπικό επίπεδο στους Δήμους. Η ανάγκη ενίσχυσης των Δήμων με εξειδικευμένο προσωπικό πέραν αυτού που μας επιτρέπεται στη βάση των ανταποδοτικών. Η απονομή ρόλου συντονιστού εταίρου στους Δήμους σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών απασχόλησης σε κάθε τόπο, είτε στο πλαίσιο της λειτουργίας των τοπικών σχεδίων για την απασχόληση, είτε στη βάση οποιασδήποτε άλλης προγραμματικής προσέγγισης που θα υπηρετεί αποτελεσματικά την προσπάθειά μας. Παραμένοντας, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ΔΕΗ, να σας πω ότι για τις 23 Ιανουαρίου είναι η νέα ημερομηνία που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την αγορά των δύο μεγάλων λιγνητορυχείων. Το ένα που είναι στη Μελίδη της Φλόρινας και το άλλο που είναι στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας. Θυμίζω βέβαια ότι το θέμα είναι ότι αν και εφόσον βρεθεί αγοραστής, θα πρέπει να κάνει μια γενναία εθελούσια έξοδο, καθώς αφενός μέσα στη Μελίδη της Φλόρινας, όπου σήμερα απασχολούνται πάνω από 2.500 εργαζόμενοι, θα πρέπει να μείνουν περίπου 200-220 άνθρωποι. Ενώ στην Αρκαδία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, εκεί σήμερα είναι περίπου 250 οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να μείνουν κάτω από 50 άτομα. Δύσκολες αποφάσεις σε μια περίοδο που το ζητούμενο βέβαια για την ελληνική οικονομία είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας. Να περάσουμε τώρα πάντα με την κάμερα του Attica TV και την καλή συνάδελφο την Αλεξάνδρα Κατσαρού να δούμε και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Πατούλης, ο σημερινός δήμαρχος Αμαρουσίου και υποψήφιος περιφερειάρχης Αθήνας πλέον για τις επερχόμενες εκλογές. Να κάνω απλώς μία σημείωση ότι όσοι εκλεγούν το Μάιο καθήκοντα, είτε δήμαρχος είτε περιφερειάρχης, αναλαμβάνουν αρχές Σεπτεμβρίου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο κύριος Πατούλης στην κάμερα του Attica TV και στην Αλεξάνδρα Κατσαρού. Ζητάμε τα αυτονόητα που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Ζητάμε αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, και στη χώρα μας. Και προφανώς η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, γνωρίζοντας για ποιο λόγο δημιουργήθηκε η κρίση, φύγαν οι νέοι μας και πήγαμε στην υποανάπτυξη, μέσα και από το σημερινό μας συνέδριο, ζητάμε την επανεκκίνηση. Την επανεκκίνηση ώστε η Ελλάδα να πάει μπροστά, η αυτοδιοίκηση να αποκτήσει τη δυνατότητα του να διαχειρίζεται τον τόπο και οι πολίτες τον τόπο τους και να αποφασίζουν γι' αυτό και προφανώς μέσα από την αποκέντρωση, την θεσμική και των πόρων. Θεωρώ ότι σήμερα όμως έχουμε και μια άλλη συγκυρία, τη συγκυρία στην οποία από 1η-1η του 19 ξεκινά ο κλεισθένης ένα μετά από την υπερψήφιση του κράτους και που αυτό δημιουργεί ήδη πολλά ζητήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί ακόμα από την κυβέρνηση και άρα προβλήματα που θα προκύψουν θα αφορούν τους ίδιους πολίτες. Αλλά επίσης υπάρχει και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορά την επόμενη δεκαετία πώς αναπτυχθεί η χώρα μας και η αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια κρίσιμη στιγμή αυτού του ετήσιου συνεδρίου και πιστεύω
ότι τα αποτελέσματα μετά από τρεις μέρες θα είναι εκείνα που θα είναι ο δικός πολιτικός χάρτης για όλους μας, για τις επόμενες κινήσεις αυτοδιοίκησης και προφανώς για τη χώρα μας. Από τον κύριο Χαρίτση, τι περιμένετε? Ο κύριος Χαρίτσης θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά του. Έχουμε κάνει συζητήσεις, περιμένουμε απαντήσεις. Ελπίζουμε ότι μέσα στο συνέδριο αυτό θα μπορέσει να μας τις δώσει αυτές τις απαντήσεις, γιατί μέχρι σήμερα δεν τις έχουμε εισπράξει. Έχει μιλήσει για 1000 άτομα επιστημονικό προσωπικό στους Δήμους, έτσι ώστε να μπορούν και εκείνοι μετά να διεκδικούν έργα από το Φιλόδημο, από τα ΕΣΠΑ. Έχει πει ότι θα ανανεωθούν οι συμβασιούχοι, οι συμβάσεις των παραστατιούχων. Πώς θα κρίνετε εσείς όλα αυτά? Είναι αποσπασματικά, είναι παροχολογία? Έχουμε αργήσει πολύ. Δεν μπορεί οι Δήμοι να πληρώνουν για να μπορούν να έχουν υπαλλήλους και εργαζόμενους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όπως πρέπει οι Δήμοι, και να περιμένουμε κάθε φορά πότε θα αποφασίσει όποιος υπουργός να ανάψει το πράσινο φως για χρήματα που εμείς δίνουμε ως Δήμοι και προφανώς τις λειτουργικές ανάγκες τις χαίρουμε εμείς. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα ακούσουμε μεγάλη προσοχή αυτά που θα πει ο υπουργός. Ελπίζουμε να είναι όχι μόνο ένα πράσινο φως για να μπορέσουμε να προσλάβουμε εμείς και να πληρώσουμε εμείς τους υπαλλήλους μας, αλλά να μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες εκείνες σωστότερες λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τελευταία ερώτηση, κύριε Πατούλη. Για τα αναδρομικά περιμένετε κάτι? Για τα αναδρομικά εννοείται... Το δημοτικών υπαλλήλων, 13ο μισθό... Εμείς έχουμε πάρει μία απόφαση ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος που λέει όποιος Δήμος έχει τη δυνατότητα και εφόσον έχουν προσφύγει οι εργαζόμενοι και έχουν δικαιωθεί στον πρώτο βαθμό, βάσει της δικής τους κρίσης, της νομικής τους υπηρεσίας και των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων τους, να τα αποδίδουν. Αυτό έπραξα και εγώ ως Δήμαρχος του Αμαρουσίου. Όμως, έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση, από την κεντρική κυβέρνηση, όπως βγάλει νομοθετική και να λάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να μπορέσουμε το ίδιο το κράτος να δώσει το 13ο, το 14ο μισθό. Έχουμε ήδη στείλει σχετική επιστολή και περιμένουμε την απάντηση για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελπίδα Πουρναρά, να δούμε τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις. Ελπίδα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη, κυρίες και κύριοι. Η νέα συνάντηση των διοικήσεων της ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ έχει οριστεί για σήμερα στις 12 το μεσημέρι για το ζήτημα των οφειλών της ΛΑΡΚΟ από καταναλώση ηλεκτρικού ρεύματος. Από πλευράς ΔΕΗ τίθεται ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας η δέσμευση της ΛΑΡΚΟ για την αποπληρωμή τουλάχιστον της τρέχουσας κατανάλωσης ρεύματος με αξιόπιστες εγγυήσεις για την τήρηση του εν λόγω όρου που μπορεί να περιλαμβάνουν, καθώς όπως και επίσης και την εγχώρηση τιμολογίων πελατών της ΛΑΡΚΟ. Την 5η 10 Ιανουαρίου, στην συνεδρίαση του Euro Working Group, το οποίο θα προετοιμάσει το Euro Group της 21η Ιανουαρίου, αναμένεται να εξεταστεί ο προϋπολογισμός της Ελλάδας για το 2019. Οι συνεργάτες των Υπουργών Οικονομικών θα ενημερωθούν για την εικόνα του προϋπολογισμού του 2019, αλλά και τα πρώτα στοιχεία για το νέο τρέχον έτος. Παράλληλα, θα υπάρξει ενημέρωση και για την πορεία υλοποίηση των υποχρεώσεων που υπάρχουν από το πρόγραμμα μεταμνημονιακής εποπτείας που έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Στις 23 Ιανουαρίου θα εκπνεύσει η προθεσμία της ημερομηνίας προβολής των δεσμευτικών προσφορών για τις λιγνητικές μονάδες Μελίτης και Μεγαλόπολης, με τους υποψήφιους επενδυτές να έχουν ήδη λάβει τη σχετική ενημέρωση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 15 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τόσο η Πεντρογκάζ όσο και η Motoroil έλαβαν άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν έκκληση σχετικού αιτήματός τους. Όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο της απόφασης, η άδεια αφορά προμήθεια ισχύως 250 και 300 ΜΒ αντίστοιχα με διάρκεια 20 ετών. Πρώτη, στην κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιριών ως προς τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο χρηματιστήριο των Αθηνών, τερμάτισε για το 2018 η Eurobank Equities. Συγκεκριμένα ήταν στην πρώτη θέση με ποσοστό 17,26, με δεύτερη την Πειραιώς ΑΕΠΕΗ με ποσοστό 15,82 και τρίτη την Eurox χρηματιστηριακή με 13,66. Τέλος, στην Κοσμοτέ, η συνολική κίνηση mobile data ξεπέρασε τα 3 petabytes, αυξημένη κατά 70% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ειδικά μέσω 4G η αύξηση άγγιξε το 130%. Εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη σε όγκο κίνηση δεδομένων κινητής μέσω του δικτύου της Κοσμοτέ ήταν το Πύλιο, η Ορεινή Κορινθία, η Μαθία και η Καρδίτσα, αναδεικνύοντας και τις προτιμήσεις των Ελλήνων για τις χειμερινές εορταστικές τους αποδράσεις. Η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την περασμένη χρονιά, ξεπερνώντας το 200%, παρατηρήθηκε στα Κύθηρα,
Ήπειρα, όπου φέτος συμπλήρωσαν τη λίστα και οι Σαμοθράκης, Φοράδες και τα Ιωάννινα. Ανέστη. Μάλιστα, Ελπίδα, ευχαριστώ θερμά και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε το βίντεο για το πρόγραμμα Roots που είναι σε πλήρη εξέλιξη από τις αρχές του χρόνου. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Με το όνομα Roots παρουσιάστηκε από το Χρηματιστήριο και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο η πλατφόρμα που έχει ως στόχο την προετοιμασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλου εδάφους για τις επιχειρήσεις και για την παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων μέσω συμβούλων αλλά και για την παροχή καλύτερων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Η ιδέα του προγράμματος ξεκίνησε από τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρέσβη κύριο Τζέφρι Πάιατ, ο διευθύνων σύμβολος του χρηματιστηρίου κύριο Σοκράτης Λαζαρίδης, σχετικά με τα υψηλά ποσοστά μετανάστευσης Ελλήνων στο εξωτερικό. Ουσιαστικά είχαμε μία παρουσίαση τύπου, δεδομένου ότι από σήμερα στο site του χρηματιστηρίου ανοίγει το πόρταλ για το Roots. Το Roots είναι μια πρωτοβουλία κοινή με το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, με την υποστήριξη πολλών παραγόντων από την Ελλάδα και την Αμερική, με στόχο να προετοιμάσει μικρομεσαίες εταιρείες με ανταγωνιστική και αναπτυξιακή προοπτική που αξιοποιούν κατά κύριο λόγο τις τεχνολογικές δυνατότητες της σημερινής εποχής, να αντιμετωπίσουν και να βρεθούν, να αποκτήσουν δυνατότητα να σηκώσουν κεφάλαια από την ελληνική εναλλακτική αγορά. Η δημιουργία του βασίστηκε στην προτροπή και στήριξη του Αμερικανού πρέσβη με φορείς όπως το Αμερικανικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Η έναρξη υποδοχής των αιτήσεων των εταιριών μέσα από την ιστοσελίδα roots.gr θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2018. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς και πρόεδρος του Χρηματιστηρίου, κύριος Γιώργος Χατζηνικολάου, δήλωσε ότι η φιλοδοξία του προγράμματος είναι να προετοιμάσουν τη νέα φουρνιά των επιχειρήσεων για την άδειληση κεφαλαίων και να ενισχυθεί ο ρόλος της κεφαλαιαγοράς ως πηγή χρηματοδότησης της οικονομίας. Η φιλοδοξία μας είναι να προετοιμάσουμε την επόμενη γενιά των εισηγμένων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών με εταιρείες οι οποίες είναι όχι μόνο αξιόλογες από πλευράς οικονομικής αλλά τηρούν και όλες τις διεθνείς προδιαγραφές σε θέματα πειθαρχίας, σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και με αυτόν τον τρόπο θα ξεχωρίσουν και θα τραβήξουν το ενδιαφέρον. Αυτή είναι η απλή φιλοδοξία μας, να δούμε πόσο θα πάμε. Γιατί, ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι ότι το ελληνικό χρηματιστήριο και η ελληνική κεφαλαιαγορά πρέπει να παίξει το ρόλο της και αυτής σαν παροχός χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία, γιατί η ελληνική οικονομία θα χρειαστεί πολλά λεφτά για να ξαναξεκινήσει και τα οποία θα έρθουν και από το τραπεζικό σύστημα αλλά και από την Επιτροπή και από την κεφαλαιαγορά. Ο πρέσβης κύριος Πάιατ δήλωσε ενθουσιασμένος από την πρωτοβουλία, η οποία θα βοηθήσει την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, τονίζοντας τη σημαντικότητα του προγράμματος στην ανάπτυξη με τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου δήλωσε πως πρόκειται για μια ολιστική πρόταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό επενδυτικά κλίμα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το τελευταίο 25 λεπτό της σημερινής εκπομπής, σήμερα Τρίτη 8 Ιανουαρίου του 2019. 31 λεπτά μετά τις 11 το πρωί, η τιμή του συμβολαίου παραγωγών του χρυσού είναι στα 1.283,55 δολάρια ναουγκιά. Είναι, θυμίζω, υψηλά επταμήνου. Τα συναντήσαμε τελευταία φορά τον περασμένο Ιούνιο. Και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η τιμή αγοράς και πώλησης μίας χρυσής λίρας από τα υποκαταστήματα της Τραπέζης Ελλάδος αλλά και από την Τράπεζα Πειραιώς, που είναι η μοναδική εμπορική τράπεζα στη χώρα που μπορεί να κάνει αγοραπώλησης χρυσών λιρών, είναι η εξής. Σήμερα λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς αγοράζουν, μπορείτε να αγοράσετε τη χρυσή λίρα στην τιμή των 254,89 ευρώ και πουλάνε μία λίρα στην τιμή των 307,47 ευρώ. Σε αυτό το σημείο να δούμε τι δήλωσε στην κάμερα του Attica TV και στην Αλεξάνδρα Κατσαρού ο Υπουργός Ιστορικών, ο κύριος Χαρίτσης, ο οποίος βέβαια τώρα είναι και ουσιαστικά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και του ενδιαφέροντος, καθώς θα δούμε αν τελικά γίνουν οι εκλογές το Μάιο,
ποια εταιρεία ουσιαστικά θα αναλάβει τις εκλογές, όπου παραδοσιακά είναι η Singular Logic, και αν υπάρχει κινητικότητα στον χώρο του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Ας δούμε λοιπόν τον κύριο Χαρίτση και τις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του Attica TV και την Αλεξάνδρα Κατσαρού. Είμαστε σήμερα εδώ στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να παρουσιάσουμε το έργο του Υπουργείου, έναν απολογισμό του τι κάναμε την προηγούμενη χρονιά, αλλά και το σχεδιασμό που έχουμε για το αμέσω επόμενο διάστημα. Ένα διάστημα το οποίο βεβαίως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ κρίσιμο για την αυτοδιοίκηση, μιας και σε λίγους μήνες διεξάγονται και οι αυτοδιοικητικές εκλογές τον Μάιο του 2019. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για να συνεχίσουμε τον διάλογο τον οποίο έχουμε ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα με όλους τους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την αυτοδιοίκηση επιλύονται μέσα από το διάλογο και οι προτάσεις τις οποίες θα καταθέσουμε και σήμερα εδώ στο συνέδριο της ΚΕΔΕ είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της μακράς διαδικασίας διαβούλευσης με τους ίδιους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης και με τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση. Ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις αυτές το επόμενο διάστημα θα πάρουν σάρκα και οστά. Εμείς από τη μεριά μας είμαστε διατεθειμένοι, έχουμε την πολιτική βούληση να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουμε τα βασικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης, που είναι η υποστελέχωση, που είναι τα ζητήματα της χρηματοδότησης, που είναι τα ζητήματα των αρμοδιοτήτων και το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της διοίκησης. Εμείς για όλα αυτά τα ζητήματα έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις, έχουμε απαντήσεις και θα τις συζητήσουμε σήμερα και με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης για να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε νομοθετικές παρεμβάσεις. Κύριε Υπουργέ, μεταξύ των οποίων θα βρίσκεται και νομοθετική ρύθμιση για την 3K, θα βρίσκεται και η πρόσληψη που έχετε έτσι αναφέρει 1000 ατόμων επιστημονικού προσωπικού για τους Δήμους. Τι να περιμένουμε? Κοιτάξτε, για την 3K που είναι η μεγαλύτερη προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού που έχει εκδοθεί από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προκήρυξη. Προχωρούν διαδικασίες και όπως έχω ενημερωθεί και από το ΑΣΕΠ, που είναι και ο υπεύθυνος φορέας, η ανεξάρτητη αρχή, που είναι επιφορτισμένη με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και ανάρτησης των οριστικών πινάκων. Σε λίγο διάστημα θα έχουμε τους οριστικούς πίνακες έτσι ώστε να τελειώσει αυτή η μακρά διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση εμείς όμως προχωράμε την Πέμπτη σε τρεις μέρες στην ψήφιση από τη Βουλή Νομοθετικής Ρύθμισης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα παράταση στους συμβασιούχους που ήδη βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους Δήμους, έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας σε όλους τους Δήμους της χώρας μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων από το ΑΣΕΠ. Για 2-3 μήνες μιλάτε. Για όσο χρειαστεί, μέχρι να εκδοθούν οι πίνακες, θεωρούμε και ελπίζουμε και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση για το ΑΣΕΠ, έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν σταματάμε στην 3K. Προχωράμε σε προκηρύξεις για νέες προσλήψεις. Καταρχάς, ξεκινάμε με τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους που έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Για 118 θέσεις σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, λοιπόν, επιστημονικού προσωπικού. Και συνεχίζουμε με ένα πλάνο, το οποίο συμφωνήσαμε και με το Υπουργείο Διοικητής, αν συγκρότηση, θα ανακοινώσουμε σε λίγο εδώ στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, για προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού σε όλους τους δήμους της χώρας. Θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική θετική εξέλιξη για την αυτοδιοίκηση, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε, στο βαθμό του εφικτού βεβαίως και γνωρίζοντας τους περιορισμούς που υπάρχουν και τις δυσκολίες, αλλά να καλύψουμε κάποια από τα κενά τα οποία δημιουργήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια σε εξειδικευμένο προσωπικό στην αυτοδιοίκηση. Εμείς, και αυτό από τη μεριά μου θα καταστεί πάρα πολύ σαφές και ως εκπρόσωπος αυτοδιοίκησης, αυτό το οποίο λέμε και αυτό το οποίο παλέψαμε, την επαναφορά του κανόνα ένα προς ένα στις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις στο δημόσιο, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το τηρήσουμε και να το τιμήσουμε και πάνω σε αυτό να δουλέψουμε. Ακούγονται όμως και από τη μεριά της αντιπολίτευσης φωνές και από τον ίδιο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί επαναφοράς του κανόνα ένα προς πέντε. Και εκεί πρέπει και όλοι οι φορείς αυτοδιοίκησης να πάρουν θέση, να τοποθετηθούν και να μας πούν κατά πόσο συμφωνούν με αυτή την πρόταση από την αντιπολίτευση ή θα ενισχύσουν τη δική μας προσπάθεια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σταδιακά και στο βαθμό του εφικτού στις αναγκαίες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού για να μπορέσουν οι Δήμοι να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί σε αυτή τη νέα εθνική προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Μία ερώτηση ακόμα πριν φύγετε. Να περιμένουμε κάτι για τα αναδρομικά. Είναι και αυτή μία δύσκολη ερώτηση. 13ο-14ο μισθό ζητούν περιφερειακές ενώσεις Δήμων να επιστραφούν στους υπαλλήλους. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Εμείς το παρακολουθούμε στενά. Αυτή τη στιγμή οι Δήμοι βεβαίως έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν όλα τα
ένδικα μέσα τα οποία κρίνουν ότι πρέπει να ασχηθούν. Από εκεί πέρα παρακολουθούμε στενά. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο που έχουμε να πούμε σε αυτήν την φάση. Συνεργαζόμαστε όμως και με τους φορείς αυτοδιοίκησης και με τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στο μέλλον και οι όποιες παρεμβάσεις χρειάζεται θα γίνουν στο χρόνο που χρειάζεται για να μην υπάρχουν προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει μια αποκλιμάκωση και σήμερα στα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Το 5ΕΤΕΣ ελληνικό κρατικό η απόδοση είναι στο 3,30%, υποχωρεί 0,09% σχέση με χθες. Το 10ΕΤΕΣ ελληνικό κρατικό η απόδοση είναι στο 4,37%, υποχωρεί 0,30%. Το 15ΕΤΕΣ ελληνικό κρατικό η απόδοση είναι στο 4,79%, υποχωρεί 0,04%. Το 20ΕΤΕΣ ελληνικό κρατικό απόδοση 5,02%, υποχωρεί 0,48% σε σχέση με την χθεσινή συνέδριση Δευτέρα. Το 25ΕΤΕΣ ελληνικό κρατικό 5,09% η απόδοση, υποχωρεί 0,10%. Αντίθετα, τα πολύ μικρής διάρκειας κρατικά ομόλογα, όπως είναι το μηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο, ενισχύεται 2,24% και η απόδοση είναι στο 1,37%. Και το τριμηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο ενισχύεται επίσης 0,72% σχέση με τη χθεσινή συνεδρία και διαπραγματεύεται η απόδοσή του στο 1,40%. Σε αυτό το σημείο, τηλεφωνική σύνδεση με τα γραφεία της Fast Finance IPA και θα συναντήσουμε τον οικονομολόγο, τον κύριο Λουκά Παπαϊωάννου, με τον οποίο θα του ευχηθούμε βέβαια να έχει καλή χρονιά, υγεία και δύναμη. Κύριε Παπαϊωάννου, χρόνια πολλά. Καλημέρα από την εκπομπή Day to Day. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, άσπρη μέρα και άσπρη νύχτα δεν έχουμε πλέον παράπονο στην Ελλάδα. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Με το χρηματιστήριο τι βλέπετε να γίνει τώρα ξεκινώντας το 19. Θα δούμε January effect, θα δούμε φαινόμενο Ιανουαρίου ή θα κινηθούμε με τα κόπων και βασάνων και σερνόμενοι και τρώγοντας τις σάρκες μας, κύριε Παπαϊωάννου? Κοιτάξτε, επειδή υπήρξε το τελευταίο διάστημα πολύ μεγάλη πίεση, όχι μόνο στο ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά και στις ξένες αγορές, αναμένεται μια αντίδραση τεχνικού τύπου, τεχνικού χαρακτήρα. Το θέμα είναι να δούμε μέχρι πού θα μας φτάσει. Τα μακροοικονομικά στοιχεία της χώρας δεν έχουν αλλάξει. Παίρνουμε σε μια προεκλογική περίοδο μεγάλης διάρκειας. Άρα θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να τη δούμε την αντίδραση ως αντίδραση και τίποτα παραπάνω στην παρούσα φάση. Υπάρχουν τρεις ημερομηνίες μέσα στον Ιανουάριο. Είναι η 10η Ιανουαρίου, η ερχόμενη Πέμπτη, όπου το Your Working Group για πρώτη φορά θα ασχοληθεί με τον προβλεπτισμό της Ελλάδος το 19. Έχουμε 15 Ιανουαρίου, Φραγκφούρτη, η αξιολόγηση του σχεδίου για τα κόκκινα δάνεια από το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ που θα κάνει η ΕΚΟΥΤΟΥ. Και έχουμε και 18 Ιανουαρίου την πρώτη αξιολόγηση χρονιάς από τον ΙΚΟ Standard & Poor's. Θα ακολουθήσει μετά και η Moody's την 1η Μαρτίου και ο Fitch στις 8 Φεβρουαρίου. Αυτές, εφόσον έχουμε καλά νέα ή καλές ενδείξεις, μπορούν να είναι θετικοί καταλύτες λίγο η αγορά να ανακάμψει ή με τον υπάρχον τζίρο και τους ξένους εξαφανισμένους δύσκολα μπορούμε να δούμε αλλαγή του κλίματος, κύριε Παπαϊωάννου? Νομίζω ότι θα χρειαστούμε χρόνο για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε αν πραγματικά αλλάζει η τάση και δεν πρόκειται, όπως είπα και πριν, για μια απλή τεχνική αντίδραση. Όπως σας είπα και πριν, τα μακροοικονομικά στοιχεία δεν έχουν αλλάξει ιδιαιτέρως. Κινούμαστε σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οπωσδήποτε μια θετική αξιολόγηση θα επιδράσει έστω και βραχυπρόθεσμα θετικά στο θυμικό των επενδυτών. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι όλα τα θέματα μας είναι ανοιχτά, με κυριότερο το κομμάτι του προεκλογικού χαρακτήρα έτους, το οποίο έχει και ευρωεκλογές, έχει και βουλευτικές εκλογές. Και συνήθως από το 1974 που έβλεπα κάποια στοιχεία μέχρι και το 2015, σε τέτοιες περιόδους, αν δεν προκύπτει ένα καθαρό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές ή στις βουλευτικές εκλογές, τα πράγματα δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Σε ανωδική κίνηση. Ναι. Τώρα, αν είστε ένας ξένος επενδυτής και βλέπατε την Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, ποια θα ήταν η καλύτερη ημερομηνία των εθνικών εκλογών? Γιατί νομίζω ότι είναι και το ενδιαφέρον τώρα, έτσι. Τώρα νομίζω ότι είναι ίσονος σημασίας. Όχι βέβαια δεν υπάρχουν προβλήματα στους δήμους και στις περιφέρειες, αλλά αυτό που είναι τι θα γίνει η επόμενη μέρα με τη χώρα, ποιος θα την κυβερνήσει. Για σας, χρονικά πότε θα έπρεπε να γίνουν εκλογές? Κανονικά 19 Οκτωβρίου, που είναι η τελευταία ημερομηνία που μπορεί ο Πρωθυπουργός, το Μάιο που λένε οι περισσότεροι, ή το Μάρτιο που είναι η νέα ημερομηνία? Λένε, ας πούμε, για 17 Μαρτίου έχει δοθεί μια ημερομηνία πρόωρων εκλογών, κύριε Παπαϊωάννου. Κοιτάξτε, κανονικά, όσο το δυνατόν συντομότερο, τόσο καλύτερα, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δούμε πού βαδίζει η χώρα, γιατί έχει αρκετά ανοιχτά θέματα μπροστά της. Αυτό θα ήταν το καλό για τη χώρα.
Τώρα, το τι ακριβώς θα γίνει, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα τραβήξει μέχρι τέλους, μέχρι και Οκτώβριο, ίσως και Νοέμβριο, αν υπάρξουν ειδικοί εθνικοί λόγοι. Αυτό για εσάς όμως είναι, φαντάζομαι, άσχημο για την αγορά, έτσι δεν είναι, όσο παρατείνεται ο προεκλογικός αγώνας? Σαφώς, γιατί από ό,τι φαίνεται ο προεκλογικός αγώνας θα είναι διπολικός, θα είναι με εντάσεις και αυτό δεν βοηθάει γενικότερα το επενδυτικό κλίμα. Μακάρι οι εκλογές να γίνουν όσο το δυνατόν συντομότερο. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα πάνε όσο το δυνατόν πιο πίσω. Το δεκαετές είναι κολλημένο στα επίπεδα του 4,4% η απόδοση του. Το πενταετές το 3,3%. Οι ξένοι δείχνουν πραγματικά να απέχουν από το χρηματιστήριο. Βλέπουν κάτι που δεν βλέπουμε εμείς ή είναι πλέον σε επίπεδο παρατηρητών μέχρι να ολοκληρωθούν οι πολιτικές εξελίξεις, πιστεύετε? Νομίζω βλέπουν αυτό που βλέπουμε και εμείς. Δεν νομίζω ότι βλέπουν κάτι διαφορετικό. Ίσως να το βλέπουν και με πιο ξεκάθαρη οπτική, γιατί όταν βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο μακροσκοπικά, έχεις και πιο ξεκάθαρη άποψη για τα θέματά σου, που βλέπεις, που αντιμετωπίζεις. Νομίζω ότι στείλουν μια στάση αναμονής μέχρι ότου ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Με βασικότερο θέμα το κομμάτι των τραπεζών, το πολιτικό κομμάτι και κυρίως το πώς η χώρα θα μπορέσει να βγει από αυτό το σούρσιμο που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια της πολύ χαμηλής ανάπτυξης, που δεν της επιτρέπει να λειτουργήσει ως ελαττήριο όπως αναμενόταν και να επανέλθει γρηγορότερα σε κάποιους ρυθμούς επενδυτικούς τουλάχιστον, προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, οι οποίοι θα βοηθούσαν τη χώρα. Τελευταία αναμονής και παρατήρησης. Τελευταία ερώτηση. Βλέπετε να δίνεται λύση μέσα στο 2019 για τα κόκκινα δάνεια, με αφορμή βέβαια ότι μετά τις 15 Ιανουαρίου στη Φραγκφούρτη θα έχουμε και την πρώτη αξιολόγηση του σχεδίου από το Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας, ή θα είμαστε πάλι σε μια κατάσταση όπως το 2018, όπου η τράπεζα ή κάθε μία από μόνη της θα τιτλοποιεί κόκκινα δάνεια και θα τα πουλάει σε εταιρείες, οι οποίες πρέπει να θα αναλαμβάνουν αυτές να εισπράξουν από τους οφειλέτες, κύριε Παπαϊωάννου? Η απάντηση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι, νομίζω, ότι το κομμάτι των τραπεζικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά εμείς έχουμε, συγγνώμη, σας διακόπτω, 44,6% μέσο όρο στα κόκκινα δάνεια, όταν η Ευρώπη έχει 4,5%. Ναι, αλλά στο μέσο όρο της Ευρώπης συμπεριλαμβάνουμε μέσα και την Ιταλία, ας πούμε, η οποία μπορεί να έχουν χαμηλότερα ποσοστά κόκκινων δανείων, αλλά σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά τα νούμερα είναι τεράστια. Ναι. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια γενικότερη οδηγία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μην ξεχνάμε ότι αλλάζει και ο Μάριο Ντράγκη φέτος, λίγη θητεία του. Σωστά. Να δούμε ποιος θα τον διαδεχτεί. Οι τράπεζες κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουν να πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια. Δεν νομίζω όμως ότι είναι και το ενδιαφέρον, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα θερμό για αγορές τέτοιων δανείων. Ή όταν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον, οι τιμές που προτίθενται να αγοράσουν είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Αυτό γιατί συμβαίνει? Θεωρούν ότι δεν μπορούν να τα εισπράξουν, ότι δεν υπάρχει πλέον πολίτης ο οποίος μπορεί να αποπληρώσει κόκκινο δάνειο που έχει σταματήσει να πληρώνει εδώ και καιρό? Κοιτάξτε, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα στοιχεία που ανακοινώνει και η Τράπεζα της Ελλάδος σε σχέση με τις καταθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σύστημα, αλλά και η ΑΔΑΕ σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάρχουν τόσο στην κεντρική κυβέρνηση όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Φαίνεται ότι οι πολίτες πια έχουν φτάσει σε αδυναμία να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Ούτε δηλαδή οι 12 δόσεις βοηθάνε, ούτε αν έρθουν, πιστεύετε, και 120 δόσεις, που είναι και ένα ζητούμενο από τον εμπορικό κόσμο, πιστεύετε θα βοηθήσει όταν ο άλλος έχει τόσα συσσωρευμένα χρέη πολλών ετών, κύριε Παπαϊωάννου? Κοιτάξτε, μετατίθεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα μετατίθεται στο εγγύς μέλλον, που πάλι θα υπάρξουν τα ίδια θέματα. Συσσωρεύεται ένα χρέος λόγω δόσεων και από εκεί και πέρα το πρόβλημα δεν λύνεται. Εδώ δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα πού θα βρίσκεται το ύψος για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι τράπεζες ζητάνε περίπου στις 100.000 ευρώ. Οι δανειολήπτες ζητάνε γύρω στις 250 με 300.000 ευρώ. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα σκάσει περίπου στα 150 με 170.000 ευρώ η προστασία. Καταλαβαίνετε ότι μια προστασία της τάξης των 150.000 ευρώ δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική για τους δανειολήπτες. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Το να μεταφέρεις το πρόβλημα στο μέλλον δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει η κατάσταση. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι όταν ξεκίνησε η κρίση, στο τραπεζικό σύστημα ως καταθέσεις υπήρχαν 164,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
και σαν ρευστά διαθέσιμα στο σύστημα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μιλούσαμε για 195 δισεκατομμύρια ευρώ ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, είτε σε μορφή καταθέσεων είτε σε μορφή ρευστότητα. Αυτή τη στιγμή, μετά από τόσα χρόνια, στο τραπεζικό σύστημα βρίσκονται 131 δισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεις. Οι περισσότερες εγκλωβισμένες λόγω ακόμα και των capital controls, δεν μπορούν τα χρήματα να βγουν έξω, μπορούν να γίνουν αναλήψεις, αλλά πληρώνονται συνεχώς υποχρεώσεις. Η δε ρευστότητα του συστήματος μαζί με του δημοσίου τομέα είναι στα 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για 163 δισεκατομμύρια ευρώ. Η καμπύλη που υπάρχει, η διαφορά αυτή, δείχνει και το πρόβλημα των τραπεζών καταρχάς και δεύτερον της αδυναμίας πληρωμών των πολιτών. Γιατί δεν επιστρέφουν αυτά τα κεφάλαια από το εξωτερικό, πιστεύετε? Είναι θέμα εμπιστοσύνης μετά από 4 χρόνια πλέον που έχουμε μπει από τα capital controls? Για να επιστρέψουν τα κεφάλαια από το εξωτερικό πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για να επιστρέψουν. Πρέπει να υπάρξει μια καταρχάς επενδυτική λέλαπα που θα έπρεπε να υπάρχει στη χώρα για να μπορέσει η χώρα να επιταχύνει τους ρυθμούς της. Με τέτοια φορολόγηση και με capital control ακόμα, δεν νομίζω ότι κάποιος, και με τον πολιτικό κίνδυνο να διαγράφεται, δεν νομίζω ότι κάποιος είναι διατεθειμένος, αν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο, να επενδύσει στη χώρα, εκτός και αν επενδύει σε υποδομές με πολύ ευνοϊκούς όρους ή σε κάποια συγκεκριμένα project τα οποία είναι με αρκετά χαμηλές τιμές. Ναι, αλλά η κυβέρνηση μπορεί να μειώσει φόρους όταν το δημόσιο χρειάζεται όλο και περισσότερους πόρους κάθε μήνα, κύριε Παπαϊωάννου, για να στηρίξει τις νέες προσλήψεις. Θυμίζω ότι μόνο το 19 θα έχουμε άλλες 9.000 προσλήψεις μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων. Στον χώρο, βέβαια, για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, ειδικής αγωγής, αλλά έχουμε και προσλήψεις και σε τράπεζες, σε ΔΕΚΟ, λίγες μένα, αλλά συνεχώς μόνιμο προσωπικό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολιτικής. Οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούν οι ψηφοφόροι όταν φτάσουν στην κάλπη. Από τη στιγμή όμως που η πλειοψηφία των ψηφοφόρων τα τελευταία χρόνια είναι κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να αναστραφεί η πολιτική αυτή. Δηλαδή, πηγαίνουμε συνεχώς σε μια προστασία των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Δεν υπάρχει η ίδια προστασία για τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα, με συνεπακόλουθο να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και για να λίγο κάνουμε και λίγο χιούμορ, άρα για εγώ και εσείς που είμαστε ιδιωτικό τομέα, κάτι δεν κάναμε καλά σωστό στη ζωή μας, νομίζω, κύριε Παπαϊωάννου, που δεν μπήκαμε στο δημόσιο τομέα. Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κινούμεθα και πέρα από το μικρό κόσμο μας, ναι, την ελληνική αγορά. Κινούμαστε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών αγορών. Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς αγορές, παρά το τελευταίο relief rally που κι αυτές κάνουν, έχουν ανοιχτά θέματα αρκετά σημαντικά. Και ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέματα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ο εμπορικός πόλεμος Κίνας-Αμερικής, να δούμε πώς θα καταλήξει. Είναι η Ιταλία που συνεχίζει να έχει αστάθεια κυβερνητική, δεν έχει λήξει το θέμα. Σωστά. Και τραπεζική. Είναι το Brexit, το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε αν θα γίνει συντεταγμένα ή όχι. Ναι, δεν νομίζω ότι το έχει γυρισμό όμως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα δεύτερου δημοψηφίσματος για να μην γίνει το Brexit. Νομίζω είναι χωρίς γυρισμό η απόφαση των Βρετανών, έτσι δεν είναι? Το θέμα δεν είναι αν είναι χωρίς γυρισμό ή όχι. Το θέμα είναι ότι αν είναι μια άτακτη έξοδος, τα συνεπακόλουθα και η επίδραση που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στην ευρωπαϊκή, αλλά και στη Βρετανική, θα είναι πολύ σημαντικά. Και είναι και οι ευρωεκλογές, οι οποίες τις αγνοούμε. Δεν ξέρουμε τι θα βγάλει η κάλπη. Αν επικρατήσουν λαϊκιστικές δυνάμεις, τότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε μια μεγαλύτερη περιφέρεια γενικότερα, η οποία δεν θα αφήσει ανεπηρεάστηκε την Ελλάδα. Δεν ασχολούμαστε, γιατί έχουμε εμείς τα δικά μας προβλήματα, τα οποία, όπως είπατε πριν, δεν μπορούμε να απεγκλωβιστούμε μετά από 10 χρόνια κρίσης, κύριε Παπαϊωάννου. Ναι, αλλά η διαφορά είναι ότι εμείς στις ανωδικές εκτινάξεις που γίνονται στα διεθνή χρηματιστήρια δεν ακολουθούμε, ενώ στις καθοδικές πιέσεις που δέχονται τα διεθνή χρηματιστήρια είμαστε από τους πρώτους που ακολουθούμε την τάση. Δηλαδή στα θετικά μένουμε εκτός, στα αρνητικά επηρεαζόμαστε. Και με δεδομένα αυτά που προαναφέραμε προηγουμένως και για την πολιτική κατάσταση και τις εκλογές που θα γίνουν το 2019 έτσι κι αλλιώς, αλλά και τα μακροοικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα,
καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Αισιόδοξοι μεν, να παρακολουθήσουμε την αντίδραση που γίνεται, να την εκλάβουμε ως αντίδραση σε αυτή τη φάση. Δώστε μου και ένα σχόλιο και τελειώνουμε με αυτό, γιατί τελειώνει και η εκπομπή, για το θέμα των μεγάλων ιδιωτικοποιήσεων, επενδύσεων. Μιλάω για το Ελληνικό, μιλάω για το Θριάσιο, μιλάω για τη ΔΕΗ με την πώληση των δύο λιγνητορυχείων, μιλάω για ΕΛΠΕ, μιλάω για τα διάφορα deal που είναι και στο χρηματιστήριο. Βλέπετε καθυστέρηση, βλέπετε πραγματικά να έχουν ανεβάσει το χειρόφρενο οι πάντες και να είμαστε σε αναμονή, και αυτό βέβαια τι σημαίνει για την οικονομία? Είμαστε σε καθυστέρηση, αυτό δεν χρειάζεται. Ναι. Επεξήγηση, είναι πασιφανές για όσους ασχολούνται με την ελληνική οικονομία ότι υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις που οφείλονται είτε σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις είτε σε δεύτερες σκέψεις των επενδυτών για την άντληση κεφαλαίων. Πριν από λίγο αναφέρατε στην εκπομπή σας τα επιτόκια του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου που δεν λένε να πέσουν κατά το 4,24-30. Πριν από 2-3 μέρες ήταν στο 4,40-4,45. Η ρευστότητα λόγω της συρρήκνωσης των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης πανευρωπαϊκά και παγκόσμια αλλάζει το σκηνικό και έχουμε μπροστά μας και 11 δισεκατομμύρια ανακύκλωση ελληνικού χρέους που πρέπει να χρηματοδοτηθούν το 2019, τα οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή να βγουν στις αγορές. Το δεκαετές το βλέπω λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι θα προκριθεί ένα τριετές ή ένα πενταετές, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιχειρηθούν εξώδη με επιτόκια χαμηλότερα, τουλάχιστον από τα επιτόκια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ώστε στην καλύτερη των περιπτώσεων να μπορέσουμε να ανακυκλώσουμε τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο είναι και με υψηλό επιτόκιο. Μα ξεχνάτε ότι η καμπύλη επιτοκίων της χώρας, κατά μέσο όρο, έχει 18 χρόνια διάρκεια. Είναι από τις καλύτερες παγκοσμίως. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε θετικά για τη χώρα. Έχει ένα μέσο επιτόκιο κοντά στο 1,73-1,75, αν θυμάμαι καλά. Έχει πολύ χαμηλό επιτόκιο. Και θα πρέπει, για να μπορέσει να ανακυκλωθεί σωστά, να επιτύχουμε πολύ χαμηλά επιτόκια. Με το 4,40 και 4,30 που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα δεκαετή ομόλογα, καταλαβαίνετε ότι οι ξένοι το βλέπουν αυτό και κρατάνε επιφυλακτική στάση. Είναι απαγορευτική επένδυση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά. Θα τα πούμε και από κοντά, εννοείται, το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγιάννου. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Και εγώ θα ήθελα μόνο να πω αισιοδοξία. Ναι. Και προσοχή. Εξάλλου, απεσιόδοξος είναι γνωστό, είναι αυτός που αισιοδοξεί, αλλά δεν έχει και ελπίδα στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλή δουλειά. Καλή δύναμη να έχετε. Λοιπόν, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί αν καθίσουμε και δούμε τα προβλήματα που έχουμε, εν πάση περιπτώσει ο χρόνος ήδη έχει περάσει. Ευχαριστώ θερμά για σήμερα την παρουσία σας και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εκπομπή και στο κανάλι. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι, προσοχή στους δρόμους και καλή τύχη σε όλους. Γεια χαρά.